Καλησπέρα και από μένα. Την τελευταία δεκαετία, οι εξαρτητικές συμπεριφορές, όχι μόνο από ναρκωτικές ουσίες, παίρνουν επιδημικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, οι 16άριδες που τους χαρακτηρίζει υπερβολική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποτελούν το 19% και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 44%. Ενώ ένας στους τρεις έχει στοιχηματίσει χρήματα τουλάχιστον μία φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, το 33% δηλαδή, σύμφωνα με έρευνα του ΕΠΕΠΣΗ, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για την Ψυχική Υγεία του 2019. Το διαδίκτυο έχει προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην έρευνα, στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην εξάρτηση όμως, μετατρέπεται σε εξαρτητικό μέσο, παύλα υποκατάστατο, όπου υποκαθιστά την ικανοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπινων αναγκών. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από την ικανοποίηση αυτών στον πραγματικό κόσμο, αλλά και από την κοινωνική του θέση, αφού αυτός ο σκοπός είναι η πλοήγηση στον εικονικό κόσμο. Οι δυνατότητες του ιστού, όσο κοινωνικοποιητικές είναι σε ηλεκτρονικό επίπεδο, τόσο απομονωτικές μπορεί να καταλήξουν να είναι σε πραγματικό, όταν ο τρόπος αξιοποίησης του διαδικτύου είναι τέτοιος, όπου αντί για εργαλείο συμπληρωματικό, υποκαθιστά την πραγματική ζωή. Έτσι, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εικονικές κοινότητες όπου ο χρήστης μπορεί μέσω ενός προφίλ να επικοινωνεί και να μοιράζεται περιεχόμενο με άλλους, γίνονται ένας χώρος όπου καταναγκαστικά ο εθισμένος χρήστης καλύπτει την ανάγκη να ανήκει κάπου, να αντλεί επιβεβαίωση ως αυτοσκοπό, μετρώντας τα αιτήματα φιλίας, τα views ή τα likes. Το διαδικτυακό παιχνίδι γίνεται ο χώρος όπου ο παίκτης μετατρέπεται σε εξολοθρευτή που καταφέρει να εξολοθρεύσει τους πάντες και που το πέρασμα σε καινούργια πίστα γίνεται μονή. Το στοίχημα γίνεται ο χώρος όπου το άτομο αρέσκεται να πιστεύει ότι διαθέτει κάποια ικανότητα επηρεασμού των αποτελεσμάτων, ότι κάποιες πράξεις ή σημεία θα προκαλέσουν κατά τρόπο μαγικό και μη ορθολογικά τεκμηριωμένο θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Εκεί που χάνεται ο έλεγχος του εαυτού και ο θυσμένος μπαίνει σε ένα ατέρμονο καταναγκαστικό παιχνίδι επανάκτησής του, χωρίς τη δυνατότητα να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα. Όσο βαθαίνει η εξάρτηση, τόσο μικραίνει το νόημα της πραγματικής ζωής. Η συμπτωματολογία του εθισμού από το διαδίκτυο συνδέεται τόσο με το χρόνο που αφιερώνεται στη χρήση του, όσο και με την κατάσταση που περιέρχεται το άτομο από τη διακοπή της χρήσης αυτής. Η μεν παρατεταμένη χρονικά χρήση οδηγεί σε κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, εκνευρισμό, διαταραχή του ύπνου, ύπνος για παράδειγμα κατά την ημέρα και δραστηριότητα αποκλειστικά στο διαδίκτυο το βράδυ. Στη δεύτερη περίπτωση εμφανίζεται άγχος, απότομη συμπεριφορά και ευερεθιστότητα, ενώ αναδύονται τα αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις που ενδεχομένως να τα περιόριζε η χρήση διαδικτύου, όπως η κατάθλιψη, ο φόβος και άλλα. Κοινός παρανομαστής στα παραπάνω είναι η έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου, η αδιαφορία για τις υποχρεώσεις, η αναβλητικότητα και η απάθεια. Για τα άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο, ο κόσμος είναι πληκτικός και κενός. Περνούν την περισσότερη ώρα της ημέρας στο διαδίκτυο ή σκέφτονται τη στιγμή που θα ξαναπλοηγηθούν. Το άτομο συχνά συγκρούεται με την οικογένειά του, χαρακτηριστικό έντονο ιδιαίτερα στους εφήβους, λέει ψέματα για το χρόνο που πέρασε στο διαδίκτυο, απομακρύνεται από άτομα που συνδέεται φιλικά ή συναισθηματικά, ενώ τελικά χάνει σημαντικές σχέσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης, αφού παρουσιάζει μειωμένη απόδοση στην εργασία και στο σχολείο. Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, μετά από μια σύντομη περίοδο ενθουσιασμού, καλούνται να αυτορυθμίσουν κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά τους. Υπάρχουν όμως συνθήκες που σχετίζονται όχι μόνο με τη φύση του μέσου, το οποίο είναι εξαιρετικά θελεκτικό, αλλά κατεξοχήν με τις ανάγκες που καλύπτει σε κάθε χρήστη του, οι οποίες σε συνδυασμό με το πόσο ο χρήστης διαμορφώνει την προσωπικότητά του σήμερα, φτιάχνουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν ερμηνεύεται με όρους ατομικής ψυχοπαθολογίας. Η όποια ψυχιατρική κατηγοριοποίηση, η οποία στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία, δεν περιγράφει ούτε το πώς κάποιος μετέβει σε μια εξαρτητική σχέση, ούτε το πώς οι κοινωνικές σχέσεις διαμόρφωσαν τις εκάστοτε δυναμικές, ούτε το πώς διαφοροποιείται κάποιος εξαρτημένος σε σχέση με κάποιον άλλον.
Η απόδοση του φαινομένου αποκλειστικά στο χρήστη αναιρεί την πολυπαραγοντικότητά του, τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και ιστορικούς όρους διαμόρφωσης του φαινομένου. Γιατί μπορεί το ίδιο το φαινόμενο της εξάρτησης να δημιουργεί χαρακτηριστικά απαραίτησης από την πραγματική ζωή, αλλά και η ποιότητα της ίδιας της ζωής πριν την εξάρτηση διαμορφώνει το κατάλληλο υπόβαθρο για να οδηγηθεί κάποιος πιο εύκολα εκεί. Το εξαρτητικό αντικείμενο είτε πρόκειται για ένα διαδικτυακό παιχνίδι μαζικής συμμετοχής, είτε για ένα στοιχηματικό παιχνίδι, είτε για μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στη σχέση του ανθρώπου τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους, διαμορφώνοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανθρώπινης συνείδησης. Ποιο είναι όμως το υπάρχον κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά? Ο εθισμένος δεν εθίζεται εν μία νυχτή. Μπορεί το υπάρχον σύστημα με το περιεχόμενό του να λειτουργήσει αντισταθμιστικά? Σήμερα βλέπουμε ότι διαμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις δημιουργίας ελλειμμάτων στον ψυχισμό του ανθρώπου. Ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, σχολική διαρροή, ανασφάλεια, οικονομική αβεβαιότητα, απομόνωση, εμπορευματοποίηση αναγκών και ανθρώπινων σχέσεων, απουσία μαζικών χώρων, άθλησης και πολιτισμού και ισότιμης πρόσβασης όλων σε αυτούς. Όλα αυτά αποτυπώνονται με έναν υποκειμενικό τρόπο στον καθένα, αλλά μειώνουν σε ένα ευρύτερο επίπεδο τις αντοχές και τις αντιστάσεις. Έτσι είναι συχνό ένα άτομο που αντιμετωπίζει άγχος, κατάθλιψη, απομόνωση, μοναξιά, φόβο, σε ένα περιβάλλον γενικότερης κρίσης και κατ' επέκταση ψυχοπιεστικό, να αναπτύσσει τάσεις φυγής μέσα από την αναζήτηση ανακούφισης. Οι τάσεις αυτές συμπληρώνονται και ικανοποιούνται από τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου που το καθιστούν προκλητικό για το χρήστη, όπως η ευκολία πρόσβασης, η ανωνυμία, η παραμόρφωση του πραγματικού χρόνου, η δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων και συμπεριφορών χωρίς ανησυχία για τις συνέπειες. Εκεί που μειώνονται οι αντοχές, στο διαδικτυακό κόσμο, ο καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του όπως επιθυμεί ή όπως επιθυμεί να τον δουν οι άλλοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από αυτή του διαδικτυακού εαυτού του και διχοτομεί τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Ο χρήστης είναι και ταυτόχρονα δεν είναι ανώνυμος. Δεν παρουσιάζει τα πραγματικά του στοιχεία, αλλά στο συγκεκριμένο εικονικό περιβάλλον έχει όνομα και φυσική υπόσταση. Στην περίπτωση του εθισμού, αφιερώνονται αμέτρητες ώρες μπροστά από μία οθόνη, όπου ο χρήστης, έχοντας την ψευδαίσθηση της ελευθερίας, χτίζει μια ρευστή, πολλαπλή ταυτότητα χωρίς συνέπειες. Εκεί που οξύνονται κοινωνικές αντιθέσεις, που το άτομο βιώνει την κοινωνική ανισότητα, στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν σύνορα ή κοινωνικές τάξεις, μπορεί κανείς να συναντήσει φημισμένους παίκτες, οι οποίοι χαίρουν μεγάλου σεβασμού, ενώ ένα άτομα με χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση εκτός του εικονικού κόσμου, αλλά παρόλα αυτά καθοδηγούν άλλα άτομα υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής θέσης στην πραγματική κοινωνία. Στον εθισμό, το διαδίκτυο γίνεται το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Σιγά-σιγά η οθόνη υποκαθιστά τον πραγματικό κόσμο. Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες δουλεύονται στο επίπεδο της διαμεσολάβησης της οθόνης. Η ναρκισιστική θέαση του εαυτού, μέσα από ένα διαρκές κτίσιμο ενός εξειδανικευμένου άβαταρ, ενός προσωπείου, μέσα από ένα διαρκές άγχος επίδοσης, μέσα από το συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων ή και του τρόπου που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι, δημιουργεί μια στρέβλωση στην ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Εξάλλου για τον εξαρτημένο, οι σχέσεις βαραίνουν και προδίδουν, ενώ το μέσο είναι πάντα εκεί. Σήμερα το πρωί, τα παιδιά στο σχολείο μου πετούσαν το φαγητό και με κορόιδευαν. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί εγώ εδώ είμαι ανάμεσα σε φίλους, αναφέρει εξαρτημένο άτομο από το διαδίκτυο. Ειδικά στις περιπτώσεις που το μέσο γίνεται και αντικείμενο αποκόμισης κερδών, όχι μόνο των εταιριών και των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και κάποιων χρηστών, το παιχνίδι, οι συστηματικές αναρτήσεις, η ποιότητα ουσιαστικά του ελεύθερου χρόνου και στη συνέχεια η ποιότητα συνολικά του διαθέσιμου χρόνου μέσα στη μέρα, γίνεται ένα καταναλωτικό προϊόν, ένα αντικείμενο δηλαδή οικονομικής συναλλαγής, από το οποίο κάποιοι βγάζουν κέρδη. Η εμπορευματοποίηση του παιχνιδιού
δεν θυμίζει τον τρόπο που ο σοβιετικός ψυχολόγος Βιγκότσκι αντιμετώπιζε το παιχνίδι, ως ένα μέσο που συμβάλλει αρχικά στη γνωστική ανάπτυξη, στην οποία η φαντασία διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο και την εμπλουτίζει, αλλά και ως ένα μέσο που έχει παράλληλα ένα κοινωνικό ρόλο, την προετοιμασία και ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Μπορεί εν τέλει ο εξαρτημένος να συνδεθεί με την κοινωνία? Και αν συνδεθεί, τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η σύνδεση? Το διαδίκτυο μπορεί να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη ως συνδετικός κώδικας επικοινωνίας και συμπληρωματικό εργαλείο. Η πραγματική όμως ζωή είναι έξω από την οθόνη, εκεί που αναμετριέσαι, χτίζεις, ματαιώνεσαι, απογοητεύεσαι, ξανασηκώνεσαι και εκεί που τη ζωή τη βιώνεις και δεν την αποτυπώνεις σε αναρτήσεις, ούτε την προσπερνάς γιατί δεν την αντέχεις. Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από το διαδίκτυο χρειάζεται να έχει ως βασικό άξονα τη ζωή που αξίζουμε να έχουμε, τα όνειρα που θέλουμε να κάνουμε. Όνειρα που δεν κλείνονται σε 80 πόντους, ως η απόσταση από το μάτι μας στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά σε πλήθος ματιών που τα κοιτάς και σε κοιτάνε, στη συλλογική ζωή, εκεί που ο άνθρωπος βρίσκει το φυσικό του χώρο. Ευχαριστώ πολύ.